62 χρονών, 62 χρόνια ψάρι. Πρισμάρα μου την κοιλιά, ψάρι. Δούλευα με τον πατέρα μου από 6 χρονών παιδάκι που πήγαινα στο δημοτικό σχολείο. Θυμάμαι 2 μέρες πήγαινα μαζί του στο ψάρεμα και 1 μέρα με έστερνε στο σχολείο. Εμείς είχαμε μόνο το σφύριγμα του αέρα, τα πανιά, να σβουρίζουν τα σκοινιά. Πού συναντώνται οι δρόμοι της θάλασσας? Στη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό, στη Βόρειο Θάλασσα και στους ωκεανούς. Εκεί όπου συναντώνται και οι ζωές ναυτικών, σαν του καπετάν Νικόλα ή του καπετάν Δημήτρη από την Κάρπαθο. Μίλια ολόκληρα διασχίζαμε κάθε μέρα, εκκομπυλατώντας. Με το ιστιοφόρο πόση ώρα το κάνετε το ταξίδι από το Φινίξ στον Πειραιά? Το κάναμε και σε 3 ημέρες, το κάναμε και σε 30. Μετανάστες των υδάτινων δρόμων που ενώνουν στεριές μακρινές, τα Δωδεκάνησα με την Αμερική, τη Σαγκάη ή την Περσία. Ταξίδια που στοιχιώνει ο καημός, η νοσταλγία, ο θρύλος ή ο χαμός. Όλα αυτά που έγιναν σκοπός και τραγούδι για να φέρουν πάλι κοντά όσους κρατούσαν μακριά οι θάλασσες. Στέλνω σου χαιρετίσματα, με όποιο καιρό και πάρει, με τον Πονέντη τη δροσιά και με τον Νιό Φεγγάρι. Η θάλασσα μπορεί να είναι ένα ενοποιό στοιχείο μέσα από την τζενιτιά ή μέσα από τις ιδιομορφίες της θάλασσας, είναι επίσης ένα γεγονός. Αυτό που μπορεί να τους ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή είναι η γλώσσα, και η γλώσσα είναι διαφορετική. Το γλωσσικό ιδίωμα δηλαδή δεν είναι τέτοιο που μπορεί να στήσει γέφυρες. Γέφυρες μπορεί να στήσει μόνο η μουσική. Ισπανοί, Ιρλανδοί και Ολλανδοί έσμιξαν τους Έλληνες σε μια γιορτή της θάλασσας αλλά και της μουσικής που οργάνωσε πριν από λίγες μέρες στην ακριτική Κάρπαθο η ArtsLift. Τι σημαίνει για τους Έλληνες η θάλασσα? Για τους Έλληνες η θάλασσα είναι κάτι που εξερευνούν συνέχεια, έχουν μια άμεση σχέση και επαφή μαζί της, ταξιδεύουν πολύ, ζουν μέσα από τη θάλασσα, τραγουδάνε για τη θάλασσα, ζουν δίπλα στη θάλασσα. Για τους Ισπανούς είναι τελείως πάλι διαφορετικό. Τη φοβούνται λίγο περισσότερο τη θάλασσα. Για αυτούς είναι κάτι πιο τρομακτικό και αυτό φαίνεται και στα τραγούδια τους. Οι Ιρλανδοί ταξιδεύουν περισσότερο με τη θάλασσα, αλλά δεν έχουν τη σχέση που έχουμε εμείς. Εμείς ζούμε μέσα από τη θάλασσα. Συνήθως τραγουδάω επί μόνος μου αυτά τα τραγούδια της θάλασσας με τις γοργόνες. Υπάρχουν γοργόνες? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν. Δεν κυκλοφοράνε βέβαια, για να κυκλοφορήσουν πρέπει να είναι νύχτα. Και πρέπει και η γοργόνα να μην σε φοβάται για να έρθει κοντά σου. Άμα σε φοβάται, πώς θα έρθει? Σταυροδρόμοι τριών Ηπείρων και τριών θαλασσών, τα Κανάρια είναι νησιά με πλούσια ναυτική αλλά και μουσική παράδοση. Επιρροές από τη Λατινική αλλά και τη Βόρεια Αμερική και ακούσματα αφρικανικά ενσωματώθηκαν σε ντόπιες μελωδίες, που η μουσική του συγκροτήματος Παράντας που Ασκίας ερμηνεύουν με ακρίβεια και πάθος. Η μουσική που παίζουμε εμείς οι ίδιοι, η μουσική που βγάζουμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι, είναι μια άμεση αντανάκλαση του προσώπου μας. Αν δεν μας αρέσει το πρόσωπό μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε να ακούσουμε μια μουσική που θα μας είναι ευχάριστη. Αν η μουσική είναι η αντανάκλαση του προσώπου μας, της νοοτροπίας ή και της συλλογικής μας ιδιοσυγκρασίας, τότε ήταν σχεδόν αναμενόμενο που οι μαντινάδες και τα τραγούδια των καρπαθιωτών μουσικών ξεσήκωσαν ένα πολυεθνικό γλέντι. Θρησκεία είναι η μουσική. Θρησκεία είναι η Κάρπαθος. Αυτή είναι η θρησκεία. Αυτή σε ανεβάζει, σε αυτή προσκυνάς, αυτή σε κουράζει. Η μουσική γίνεται θρησκεία και η θάλασσα ο μεγάλος έρωτας για εκείνους που αγάπησαν το ταξίδι, την περιπέτεια και τη ζωή. Πείτε μου τώρα ειλικρινά, η θάλασσα σας λείπει? Μου λείπει, λέει, μου λείπει.
Μετά τη γυναίκα είναι μεγάλος μου έρωτας.